Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Θέστης προς την ζωή, μη τη ρυπάκουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τες ετυπρουμένη εκ θανάτουτας πληκάση. Ευσεβών και Ορθόδοξων Χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δύο μεθέρι του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάψε σε ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δύο μεθέρι περί το ευσεβούς ημών έθος και πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι διώμεθε εν μακαρίας μνήμη και ειρνίου αναπαύσης των ψυχών των αημνήσων αξιωματικών, υποξιωματικών και οπλητών της νίκης ανταστάσεως και προσχοληθήν αυτοί πάντρι μέλημα ηκούσονται και ακούσιον. Διόμεθε πριν διαφυλακτήν την Αγία Νεκκλησία και κόμην τάφτα και πάσα από όλη και χώρα, από όλη μου, λοιμούσεις μου, κατωποτής μου, πύρος μαχαίρας, πίδρυνης αλοφύλων, ευθυνή πορδέμου και φύγη θανάτου, και υπέρ των ήλαιων και νίκη διάλογτων ενέσαι, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, θα αποστρέψει και διασκεδές, πάσα νομική και νόση, καθημών κινουμένη, και ρίσα τις μας επικειμένες δικές αυτοποιητής και λέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δύο μεθα και πέρα τους ακούσε ο Κύριος των Θεών ημών, φωνής δέσιμων των μαρτωλών και λέησε ημάς. Λέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημι δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ τυφλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το Κύριο δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο τα σύμπαντα το σώ κράτη συνέχων και τη θεία σου και παρθενή βουλή κυβερνών τον κόσμο. Ο εκάστο έθνη τα σιδεία ορθεσία θέμενο, το δε ευσεβέσιμον έθνο, εξαιρέτω ευεργετή σα, την επίγνωση τη ει αληθεία αυτό χαρισάμενο και προ το φω αληθεία καθοδηγή σα, πρόσεξε τα σε ευχαριστηρίου σιμών δε είσαι επί τη ευσίμω τάφτη τελετή, ενή ευγνώμονα κλείνω μέσα την καρδία, το δωρεοδότη παντό αγαθού. Τιμώντες ευκλεί τέκνα της φιλτάτης ημών πατρίδος, των καλών και τίμιων και έθνο σωτήριων και άριστον σι αγώνα αγωνισάμενα. Ότι περιέσχον ημάς οδύνες θανάθου και χήμαρη ανομίας εξετάραξαν ημάς. Οδύνες άδου περιεκύκλωσαν ημάς, τους αριστήσου και γενναίους προέφασαν παγίδες θανάτου. Εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν. Νίξ βαρβάρων κατακτητών επεσκίασεν αυτά και κατεφλόγησεν αυτά. Ότι οι εχθροί ανοιχτήρμονε σε πονηρέψαν του και επέβησαν τη χώρα των δούλων σου και εις το πραθύνε και απολέσε το ποιμιό σου, ως μάσιγε συνύχθησαν εφημάς. Εμείς δε υψώσαμεν σε Κύριε και είπομεν εν τη ευθυνία ημών ου μη σαλευθόμεν στον αιώνα. Και υπέβαλες ημάς και εκρατέωσας και διεσκορπίσαν οι παντοί ημών εχθροί.
άπειροι ούτε εν αριθμό και εν ανομίες, ημείς δε ελάχιστοι και πτωχοί. Αλλιάνομοι έφυγον από το προσώπο σου και εξέλιπον, ότι εν τη Χριστοτητή σου, Κύριε, ενίσχυσα στους φτωχούς ημάς και ελαχίστους. Και όροι τα περιφλεγή και μεμιασμένα, όροι πείωνα αγαθών και εθνεγερσίας ανέδειξας. Κατοικητήρια και ορμητήρια των εκλεκτών σου, εξώναν έτειλεν η ανόρθωσης και η χαρά εν τες καρδίες και το έθνη ημών. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Οσίων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, της Αγίας Ενδόξου και Πανεφήμου Εκατερίνης Πανσόφου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Γιακήμ και Άνης, Ζηνοβίου και Ζηνοβίας των Μαρτύρων, ότι μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελέησε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Δεσπότων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, φυλάτων αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον. Και θας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχά των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον. Εν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η Άγνη και Αχέντος Παρθένος, η Θεώνα Φράστος και Ίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε, τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον μας ο Θεός κατά το μεγαλειό σου, δε με θάσε επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δύο περαιώνειας μνήμη και μακαρίες θα αναπαύσει, πάντων ελπίδι ήρης ημών αγώσιν και περιτοπίστες και πατήρες ημών αγωνισαμέτων και πεσόδων και πριν σκορηθεί είναι αυτόν, πάλι τη μέλη με ακούσαντα και ακούσιον. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Όπως Κύριε ως Θεότάξη καν αυτόν έθεδει και να πάβονται, τα ελέγχει αυτή τη βασιλεία των ουρανών και άφησον αυτό αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο, Βασίλη και Θεέ μου αντισώμεθα. Κύριε ελέησον. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο τον θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος. Αυτός Κύριε ανάψουν τα ψυχάς, το κεκειμένο δούλο σου, τον υπό των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής εκτελεστέτων καταρακτινών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτυμα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ίστη και ουκ αμαρτήσει. Σιγά αρμόν σου εξαμαρτίας υπάρχεις, δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ ανάσεση ζωή και ανάπαυση, το κεκειμένο δούλων σου, των υποτών γερμανικών στρατευμάτων κατεχής εκτελεστέτων καταρακτινών, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν, ως αθάνατος βασιλεύσεις.
και Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Αγίας Αυτομητρός, να γίνουν δόξων Αποστόλων, νοσίων Πατερογημών, να δόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φυλακτού Λαζάρου τετραημέρου και πάντων των Αγίων, τα ψυχά των εξημών μεταστάτων δούλων αυτού, των υποτών γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, εκτελεσθέντων καταρακτηνών, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και μετά δικαίων συναριθμίσε. Ημάς δε, ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία μόνη μνήμη, αξιωμακάρης και έμεις αδελφοί ημών. Αιωνία σας μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόνη μνήμη. Να τα βρούμε. Η σημερινή μας εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Δήμαρχος Κεντρικών Ζουμέρκων, κύριος Χρήστος Χασιάκος. Κύριε Δήμαρχε, έρχεται το λόγο. Καλημέρα σε όλους σας. Σεβασμιότατε, εθεσιμότατε, κύριε Υφυπουργέ, κυρία Βουλευτά, κύριε Βουλευτά, πρώην συνάδελφε Στάθη, Γιαννούλη, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών και της αστυνομίας, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και πρόεδροι των Δημοτήτων, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Είναι μια σημαντική μέρα για το καταράκτη. Είναι μια μέρα τιμής και μνήμης, τιμής για τους νεκρούς που έπεσαν το 1943 εδώ στον καταράκτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, και χρέος όλων μας είναι να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς που έδωσαν το αίμα τους για να έχουμε σήμερα την ελευθερία μας. Θα αναφερθώ σε δύο θέματα που είναι σχετικά με την εκδήλωση. Το ένα είναι ότι στις 5 Οκτωβρίου μας επισκέφθηκε εδώ στο χωριό στον Καταράκτη εκπρόσωπος του Προξενείου Δυτικής Ελλάδος που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και ήθελε να γνωρίσει από κοντά το Καταράκτη, γιατί δεν είχανε στα στοιχεία τους τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σε αυτό εδώ τον τόπο. Είχε έρθει μάλιστα με ένα συνεργείο κινηματογραφικό και βιντεοσκόπηση τη συζήτηση αυτή. Παρόν εκεί στη συνάντηση ήταν ο πρόεδρος των Συλλόγων Θυμάτων του 1943, ο πρόεδρος εδώ της κοινότητας Καταράκτη, και ήταν και ο Γιώργος ο Φίλιππας, ο γέροντας, μαζί με τη γυναίκα του που είχαν ζήσει τα γεγονότα αυτά εκείνη την περίοδο και τους τα είπε πάρα πολύ παραστατικά και τα κατέγραψαν. Το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την εποχή, πώς ήρθαν οι Γερμανοί, πώς κάψαν τα σπίτια, πώς ο κόσμος έφυγε και κρύφθηκε στα βουνά και τι πέρασαν αφού έφυγαν οι Γερμανοί για να ορθοποδήσει το χωριό. Σήμερα δεν ξέρω, από ό,τι κατάλαβα είναι κάποιος από το γερμανικό προξενείο εδώ. Α, συγγνώμη. Κυρία Πρόξενε, σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Είναι μεγάλη μας τιμή αυτό. Ναι, έμαθα χθες το βράδυ ότι θα έρθετε, αλλά δεν σας είδα προηγουμένως, δεν σας γνώριζα και δεν σας προσφώνησα. Μάλιστα είχαμε πει στον εκπρόσωπο του προξενείου που είχε έρθει εδώ, ότι πέρα από τα γεγονότα τα οποία ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου, του είχαμε πει ότι εμείς αυτές τις γιορτές τις κάνουμε γιατί είναι οι γιορτές τιμής και μνήμης για τους νεκρούς. Δεν αισθανόμαστε καμία εχθρικότητα ή να εκφράζουμε κάποιο μίσος για αυτό το οποίο συνέβη,
εκείνη την εποχή και ούτε θέλουμε και εμείς να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση να απολογήσετε για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν εδώ και 83 χρόνια. Και ένα δίδαγμα που πρέπει να βγάζουμε είναι ότι ο πόλεμος έχει φρίκη, έχει καταστροφές, έχει απώλεια ανθρώπινων ζωών, έχει απώλειες περιουσιών και πάντα πρέπει να μην ζούμε πόλεμο. Εμείς θέλουμε να έρχεστε εδώ, να βλέπετε τις ομορφιές του τοπίου εδώ, του Δήμου των Κεντρικών Τσουμέρκων, να σας φιλοξενούμε, να περνάτε ωραία και να συζητούμε βέβαια και για τα ιστορικά γεγονότα και πώς από εδώ και πέρα θα πρέπει αυτά να τα αποφεύγουμε, γιατί σήμερα και εσείς και εμείς είμαστε σύμμαχοι, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγωνιζόμαστε για ένα κοινό μέλλον και όλοι προσπαθούμε γι' αυτό. Και ένα δεύτερο στο οποίο ήθελα να αναφερθώ είναι ότι ο σύλλογος εδώ που είναι ο κύριος Φλώρος πρόεδρος βγάλανε ένα βιβλίο για τις μνήμες εκείνης της εποχής, το οποίο του είχαμε παρουσιάσει και πέρυσι, αλλά ήθελα να πω, πρόεδρε, έχουμε ξεχάσει αυτά τα χρόνια να αναφερθούμε σε δύο βιβλία που έβγαλε ο Σωτήρης ο Καραβασίλης, τα οποία μνημονεύουν αυτά τα γεγονότα. Το ένα έχει τίτλο «Ανεμοστρόβιλος», το οποίο είχε εκδώσει περίπου το 2010 ο Δήμος Αγνάντων και έβγαλε και μετέπειτα ένα άλλο βιβλίο πάλι για τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου και αναφέρεται σε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στον Καταράκτη και στα γύρω χωριά. Και θα είναι μια ευκαιρία φέτος ή του χρόνου να κάνουμε μια εκδήλωση, να παρουσιάσουμε αυτά τα βιβλία, να τα μάθει και ο κόσμος και να δούμε και από μια άλλη ματιά πώς τα είδε εκείνος από μικρό παιδί και από απέναντι. Απέναντι εννοώ πώς τα έζησε σαν ένα παιδί 10 χρονών που τα έβλεπε από το Γρηκικό. Ευχαριστώ πολύ και πάλι που είστε εδώ και είναι μεγάλη μας τιμή, κυρία Πρόξενε, που ήρθατε στο χωριό μας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Το λόγο έχει ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, δικηγόρος Δημήτριος Νικολάου Τζουμάκας από το συνοικισμό Σγάρα του Καταράκτη. Σεβασμιότατε, εδεσμότατε, κύριε Υφυπουργέ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριε Βουλευτά, κυρία, ήρθατε λίγο αργά, κυρία και κύριε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, κύριε Δήμαρχε, που είναι συντοπίτης μας και τον αφήσαμε λίγο πιο πίσω, κυρία Πρόξενε του Προξενείου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, που μας τιμάτε, κύριε εκπρόσωποι της Εθνικής Αντίστασης, τα 98 χρόνια που μας τιμά σήμερα με την παρουσία του ο κύριος Απόστολος Φλώρος, και κύριε εκπρόσωπε του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα από τον πόλεμο, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα κοντά μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων της Πανελλήνιας Ένωσης Θυμάτων και Φίλων Μαρτυρικού Χωριού Καταράκτης Άρτας μου έκανε την τιμή να είμαι εγώ φέτος ο ομιλητής αυτής της εκδήλωσης. Καθιερώθηκε στα τέλη κάθε Οκτώβρη να κάνουμε τη σημνή αυτή τελετή για να ερχόμαστε στα αερά του τα χώματα, εμείς που λείπουμε μακριά λόγω της δουλειάς που έχουμε επιλέξει να είναι μακριά από το χωριό, και να ενώσουμε τις φωνές μας μαζί με εσάς όλους και τους κυρίως τους κατοίκους του χωριού μας εδώ που μένουν και φυλάνε Θερμοπύλες, και να στυλιτεύουμε αυτά τα ανοσιοργήματα που έγιναν κατά τη γερμανική κατοχή. Είναι αλήθεια πως πέρασαν 74 ολόκληρα χρόνια από τον Οκτώβριο του 1943 μέχρι το 2017 που αναγνωρίστηκε ως μαρτυρικό το χωριό μας, και ήταν πολλά τα χρόνια αυτά. Και έχουμε και εμείς οι νεότεροι μερίδιο ευθύνης σε αυτό, γιατί ενώ είχαμε αποδιηγήσεις των γονέων μας, των συντοπιτών μας και από ό,τι διαβάζαμε γενικότερα, ακούσματα για τις φρικαλαιότητες που έγιναν κατ' εκείνη την περίοδο, δεν μεριμνήσαμε, δεν κινηθήκαμε αρμοδίως για να αναγνωριστεί το χωριό μας μαρτυρικό, όπως έκαναν
αντίστοιχα άλλα χωριά σε όλη την Ελλάδα και το χωριό μας πρέπει να πούμε είναι το πρώτο στα Τζουμέρκα και το τρίτο στο νομό μας στην Άρτα που αναγνωρίστηκε ως μαρτυρικό. Γιατί? Γιατί είχε και πολλά θύματα, 18, και είχε και πάρα πολλά σπίτια τα οποία κάηκαν κατ' εκείνους τους χρόνους και περιουσίες των φτωχών αυτών ανθρώπων της ακριτικής αυτής γωνιάς που καταστράφηκαν και λαιλατήθηκαν. Θα αποφύγω λοιπόν να αναφερθώ κι εγώ για μια φορά στις λεπτομέρειες του ολέθρου που σκόρπισαν οι Γερμανοί κατακτητές στο πέρασμά τους από το χωριό μας κατά την περίοδο της κατοχής, γιατί τα προηγούμενα χρόνια μετά το 17, από το 18 και μετά, άξιοι χωριανοί μας, πολύ περισσότερο από μένα, τα ανέφεραν αναλυτικά και μάλιστα παρέθεσαν και τις πηγές τους που ήταν διηγήσεις ντόπιων ηλικιωμένων ανθρώπων που είχαν ακούσματα, που είχαν ζήσει, είχαν βιώσει αυτό το δράμα στην κατοχή, αλλά και αναφερόμενοι και σε ιστορικούς που είχαν γενικότερη θεώρηση του πράγματος και γνώριζαν τι ακριβώς έγινε τότε. Εγώ λοιπόν θα περιοριστώ και θα ναι, και θέλω και να κάνω και αναφορά στο βιβλίο που και ο κύριος Δήμαρχος νωρίτερα τόνισε. Γράφτηκε με πρωτοβουλία μιας άξιας ομάδας χωριανών μας και με μπροστάρι τον Γιάννη Φλόρο που παρουσιάζει και την εκδήλωση, που είναι έγκριτος δημοσιογράφος για πολλά χρόνια. Γράφτηκε λοιπόν το βιβλίο «Μαρτυρίες και μνήμες της κατοχής για το μαρτυρικό χωριό, το δικό μας εδώ του Καταράκτη», για να μένει στους αιώνες, να διαβάζεται και από τις επερχόμενες γενναίες και έτσι να αναδεικνύουμε τις φρικαλαιότητες που τότε οι Γερμανοί δυστυχώς επέδειξαν, αλλά και το φρόνημα το υψηλό των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, που αν δεν υπήρχαν αυτοί δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η τύχη αυτής της Ελλάδας σήμερα. Πριν εισβάλλουν οι Γερμανοί το 1941 στην Ελλάδα, είχαμε τους Ιταλούς που λίγο πριν το 1940 λυτρωθήκαμε από τους Ιταλούς τον Μάρτιο του 1941 και αμέσως τον επόμενο μήνα ο άξονας, με τη Γερμανία τώρα λοιπόν πρωταγωνιστή, έρχεται στην Ελλάδα, καταλαμβάνει μέσα στον Απρίλιο σχεδόν ένα μεγάλο κομμάτι και μέχρι το Μάιο του 1941, στα τέλη του Μάιο του 1941, φτάνει και μέχρι την Κρήτη. Όλη η Ελλάδα λοιπόν είναι γερμανοκρατούμενη από τους Ναζί. Η πατρίδα μας υπέστη τα πάνδυνα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Η οικονομία κατέρευσε, αφού είχε δοκιμαστεί πρώτα από τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο, που ευτυχώς ήταν νικηφόρος για μας και τους εξαποστήλαμε από εκεί που ήρθανε. Η Ήπειρος ήταν αυτή που λόγω γεωγραφικής θέσης πλήρωσε με αγώνες, θυσίες και αίμα το τίμημα περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Η μεραρχία Edelweiss, όπως υπόθηκε και τα προηγούμενα χρόνια, των ναζιστικών γερμανικών στρατευμάτων άρχισε να εχμαλωτίζει την Ήπειρο το καλοκαίρι του 1943 και μέχρι το φθινόπωρο διέπραξε εγκλήματα πολέμου, αφού σκότωσε κυρίως άμαχο πληθυσμό. Καταγράφηκαν πάνω από 2.500 θάνατοι αμάχων στην Ήπειρο, 18 στο χωριό μας, που δεν είναι λίγοι αναλογικά με τον πληθυσμό του χωριού, που θα ήταν ασφαλώς πολλαπλάσιος ο αριθμός αυτών των θυμάτων, αν δεν προλάβηναν οι κάτοικοι να βρουν καταφύγιο στις σπηλιές και τα φαράγγια των κακοτράχολων βουνών μας, σε απόμερα δηλαδή σημεία που ήταν απροσπέλαστα για τον εχθρό. Στην κατακραυγή της ανθρωπότητας και στο ερώτημα γιατί προέβησαν οι απρόκλητοι κατακτητές στα αποτρόπια εγκλήματά τους, σε βάρος άμαχων κυρίως πατριωτών μας, η απάντηση ήταν πως επρόκειτο για αντίπεινα. Έπρεπε δηλαδή να πληρώσουμε με το ίδιο νόμισμα τις απώλειες που είχαν οι Γερμανοί στα στρατεύματά τους από τη στεναρή και γενναία αντίσταση των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, κυρίως των ανδρών του Ελλάς και του ΕΔΕΣ, αλλά και των λοιπόν αγωνιστών που είχαν συγκροτήσει μικρότερες αντιστασιακές οργανώσεις ή ακόμη και των μεμονωμένων αγωνιστών. Δεν είναι όμως εγκλήματα πολέμου ή εκτελέσεις αμάχων πολιτών με μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, άοπλες γυναίκες και ανήλικα παιδιά και μάλιστα σε αριθμό πολλαπλάσιο των απολειών που είχαν οι εισβολείς από τους ψυχωμένους αγωνιστές της εθνικής μας αντίστασης? Γιατί θανάτωση κάθε Γερμανού στρατιώτη έπρεπε να σκοτώνονται μέχρι και 100 άμαχοι.
Σαν τι περίμεναν δηλαδή οι κατακτητές? Περίμεναν μήπως να στρώσουμε με δάφνη στα περάσματά τους κατά την προέλασή τους μέσα στον ελλαδικό χώρο, ζητοκραυγάζοντας κι εμείς «Χάι Χίτλερ», παραδίδοντας σε αυτούς την πατρίδα μας? Δεν γινόταν αυτό. Πώς να ξεχνούσαν οι Έλληνες όμως πατριώτες τη μακραίων ιστορία τους που υμνεί την τόλμη και την ανδρεία, αρητές με τις οποίες ήταν πρικισμένοι ανά τους αιώνες οι Έλληνες, καταφέρνοντας έτσι να επιζήσουν και να διατηρήσουν τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις παραδόσεις και τα έθιμά μας, παρά τα 400 χρόνια σκλαβιάς κατά την τουρκοκρατία, αλλά και τους αλληπάλληλους πολέμους που κήρυξαν στη συνέχεια εναντίον μας οι γείτονες, κυρίως από το βορρά, αλλά και από ανατολάς. Υπήρξαν δυστυχώς και οι δοσύλλογοι κατά την περίοδο εκείνη. Ήταν η μαύρη σελίδα στην ιστορία μας. Συνεργάστηκαν με τον κατακτητή και αυτό επέφερε περισσότερα δεινά στον τόπο μας. Για τις πράξεις τους αυτές δικάστηκαν και καταδικάστηκαν. Είχαμε βέβαια και τους τσάμεδες στη Θεσπρωτεία και σλαβόφωνος στη γειτονική Δυτική Μακεδονία, που και αυτοί συνεργάστηκαν με τον εχθρό. Είχαμε δηλαδή να παλέψουμε και με τους δικούς μας, με τα αδέλφια μας εκείνο το χρόνο. Όλοι οι συνεργάτες των Γερμανών μετά τον πόλεμο χαρακτηρίστηκαν το σύλλογο όπως ανέφερα, και λόγω του ότι θεωρήθηκαν μοιάσματα στη συνείδηση της κοινής γνώμης, ένας αριθμός μεγάλος από αυτούς, περίπου 2.200, δικάστηκαν και τους επιβλήθηκαν ποινές από τα δικαστήρια για τους δοσύλλογους. Απ' την άλλη μεριά, όμως, γράφτηκαν λαμπρές σελίδες στην ιστορία από τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, του ΕΛΑΣ και το ΕΔΕΣ κυρίως, που ήταν οι οργανώσεις σε μεγάλο αριθμό στρατιωτικές οργανώσεις, αλλά και άλλων μικρότερων σε αριθμό αντιστασιακών οργανώσεων, που με υψηλό πατριωτικό φρόνημα, από το οποίο εμφορούνταν, ανέπτυξαν δράση σε όλη τη χώρα, κυρίως όμως την Ήπειρο, στην οποία είχαν σύμμαχο τον ορεινό όγκο, για τα λιμέρια τους που ήταν αυτά, σε αυτά που μένανε, και ήταν δύσκολο να εντοπιστούν από τον εχθρό, και έχοντας αυτά ως ορμητήρια κατάφεραν κέρια πλήγματα στις δυνάμεις του κατακτητή. Οι κατακτητές αντιμέτωποι στην στεναρή αντίσταση που συνάντησαν και βλέποντας ότι δεν είναι εύκολο να υποδηλώσουν την πατρίδα μας, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την Ελλάδα τέλη Αυγούστου του 1944 και μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη του ίδιου έτος αποχώρησαν και οι τελευταίοι Γερμανοί από την Ελλάδα. Θύματα στο χωριό μας όμως, όπως και σε όλη τη χώρα, δεν είχαμε μόνο από τις σφαίρες των όπλων του κατακτητή κατά τη διάρκεια της κατοχής. Είχαμε και από την πείνα και από τις αρρώστιες που ήταν επακόλουθο των άθλιων συνθήκων διαβίωσης των χωριανών μας, κυρίως μετά το πέρασμα από εδώ των στρατευμάτων της Μεραρχίας Εντελβάης και την πρυπόληση των σπιτιών μας, τα οποία είχαν αποθηκευμένα τα τρόφιμά τους για να βγάλουν το χειμώνα του 1943-1944, τα οποία όμως καταστράφηκαν ή λαιλατήθηκαν. Οι χωριανοί μας πέρασαν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα τότε, αφού έμειναν χωρίς στέγη, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Να όμως που επιβίωσαν. Σε σπίτια του χωριού που ήταν σε απόμερες γωνιές, μη ορατές από τον εχθρό, και δεν κάηκαν, φιλοξενούνταν τότε μέχρι και 4 οικογένειες χωριανών πυρόπληκτων. Εκεί έτρωγαν όλοι από την ίδια κατσαρόλα το λίγο φαγητό που είχαν και μοιράζονταν το ψωμί από την μπομπότα, από καλαμπόκι. Άλλοι όμως δεν είχαν ούτε αυτό το ψωμί, έτρωγαν ψωμί από λούπινα. Ένα καρπό φυτού που δεν ήταν ούτε για τα ζώα. Ή ακόμα, ξέρω πολύ καλά από τη γειτονιά που μου διηγούνταν, ή ακόμα έτρωγαν ψωμί από αλεσμένα βελανίδια, τσόφλια καρυδιών αλεσμένα και από το ξυλώδες ακόμα τμήμα των καλαμποκιών. Έτσι επιβίωσαν. Όλα αυτά τα γνωρίζω προσωπικά από διηγήσεις του Αντώνη Γραβιά, γιού της Κυριακούλας Γραβιά, που ήταν η πρώτη που σκοτώθηκε στο χωριό, που θυσιάστηκε, γιατί δεν επέλεξε να μην κρυφτεί και έμενε αμπαρωμένη στο μικρό ισόγειο σπιτάκι που είχε η οικογένεια στην άκρη του πέτρινου γεφυριού στη Σγάρα, εκεί που ήταν το διάβα του εχθρού από το βορρά προς τον νότο, και μέσα σε αυτό το σπιτάκι βρήκε τον τραγικό θάνατο από τις ρηπές οπλοπολιβόλου των Γερμανών στρατιωτών και έμενε μάλιστα για μέρες άταφη, όπως μου διηγείται σήμερα
ο 100 χρονών περίπου εγγονός της, Δημήτρης Γραβιάς, που είναι στη ζωή και έχει καλά τα λογικά του. Το χειμώνα του 43 περπατούσαν στο χωριό άνθρωποι πεινασμένοι. Τα παιδιά εκέτυβαν τις μανάδες να τους δώσουν λίγο ακόμα ψωμί και έπαιρναν την απάντηση πως δεν υπάρχει άλλο, γεμίζοντας με απόγνωση τα θλιμμένα μάτια τους. Συνέπεια της πείνας ήταν οι αρρώστιες από τις οποίες προβλήθηκαν πολλοί χωριανοί μας και έτσι είχαμε και θανάτους, όπως είπα, από την πείνα και από τις αρρώστιες. Για την τιμωρία των Ναζί για τα εγκλήματα πολέμου που αυτοί διέπραξαν, διεξήχθη η δίκη του αιώνα, η γνωστή δίκη της Νιρεμβέργης, όπου οδηγήθηκαν, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν αξιωματικοί του γερμανικού στρατού για εγκλήματα κατά της ειρήνης, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η Ελλάδα συμμετείχε στη δίκη αυτή με 8 παρατηρητές, μέρος της απόφασης αναφερόταν στην επίδυση των δυνάμεων του άξονα, Ιταλίας, Γερμανίας κυρίως, και των υπολείπων Βουλγάρων κλπ, αλλά και στην εξόντωση των Εβραίων χάρη της ιδεολογίας της Άριας Φυλής των Γερμανών. Και στην Αμερική έγιναν δίκες εγκληματιών πολέμου, με τρεις από αυτές να έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα, το 1945, που ιδρύθηκε το Ελληνικό Εθνικό Γραφείο Εγκλημάτων Πολέμου, ως το 49 έγιναν 17 δίκες για εγκλήματα πολέμου, από ό,τι διαβάζουμε. Τρεις Ναζί καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν, ενώ στους άλλους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης που τις αναφέρει ο Νίκος Ζαϊνός στο βιβλίο του «Ο μακρύς ελληνογερμανικός 20ος αιώνας». Κλείνω με λίγα λόγια για το γερμανικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα, η ψωροκόστενα, όπως την έλεγαν, έδωσε ένα σημαντικό ποσό στους Γερμανούς ως δάνειο, μέρος του οποίου χρησιμοποιήθηκε από αυτούς για τον πόλεμο στη Βόρεια Αφρική. Από τη λήξη του πολέμου, η Ελλάδα κάθε τόσο υπενθύμιζε τη δανειακή υποχρέωση που είχε η Γερμανία προς αυτή. Το 1964 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Νομικών, που αποφάνθηκε πως το κατοχικό δάνειο αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Γερμανίας. Η ωφελή προς την Ελλάδα από το δάνειο ανερχόταν σε 400 εκατομμύρια μάρκα. Το αναγκαστικό δάνειο που κατέβαλε η Ελλάδα αποτελεί μια ξεχωριστή πτυχή, εκτός από τις γερμανικές επανορθώσεις που διεκδικεί η χώρα μας, την αποκατάσταση δηλαδή για τη λαιλασία των προσωπικών περιουσιών και την αποζημίωση για το ολοκαύτωμα χωριών. Για το κατοχικό δάνειο οι Γερμανοί υποστήριξαν πως είχε δήθεν παραιτηθεί από την καταβολή του το 1958 η κυβέρνηση του αημνήστου Κωνσταντίνου Καραμανλή με αντάλλαγμα γερμανικό δάνειο ύψους 200 εκατομμυρίων μάρκων. Από έρευνα που έκανε ο καθηγητής Άγγελος Αγγελόπουλος κατ' εντολή της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου του 1964 διαπιστώθηκε πως ουδέποτε έγινε τέτοια παραίτηση από την κυβέρνηση Καραμανλή. Ανταπάντησαν τότε οι Γερμανοί πως ναι, έγινε η παραίτηση αλλά ήταν προφορική. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τόσο το κατοχικό δάνειο, τελειώνω, όσο και οι επανορθώσεις είναι στις επιδιώξεις κάθε μεταπολεμικής κυβέρνησης μέχρι σήμερα. Όμως όλες οι γερμανικές κυβερνήσεις, ακόμη και οι σημερινοί, κοφεύουν. Αρνούνται να αναγνωρίσουν πως υπάρχει υποχρέωση αυτή και δεν λαμβάνουν καμία απολύτως απόφαση προκειμένου να επιληθεί αυτή η εκκρεμότητα. Σε αναφορά του σημερινού Πρωθυπουργού στο υπαρκτό αυτό πρόβλημα που έγινε πριν από μια εβδομάδα, μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, προς τον καγκελάριο, το σημερινό καγκελάριο της Γερμανίας, στην πρόσφατη επισκεφτή του στην Αθήνα, καμιά διαβεβαίωση δεν ελήφθη ως προς την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, παρόλο που το έθεσε ο Πρωθυπουργός για το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές επανορθώσεις. Είναι και αυτή η αντιμετώπιση από τους εταίρους μας, δυστυχώς που είμαστε μαζί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, και είμαστε, πρέπει να είμαστε αδέλφια, που πρέπει να μας προβληματίζει. Τόσο δηλαδή για το δηλαδή αν υπάρχουν ή όχι αγαθές προθέσεις. Έκλεισα. Και πρέπει να απονείμω με τιμή και δόξα λοιπόν στους νεκρούς μας που χάθηκαν άδικα και να δεσμευτούμε και να βροντοφωνάξουμε πως δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τζουμάκα και τώρα θα κάνουμε το προσκλητήριο των εκτελεστέντων και των νεκρών. Πριν από αυτό όμως ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των καταρακτηνών τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτας, τον κύριο Καλίνικο, ο οποίος και πάλι ήρθε, χωροστάτησε στη Θεία Λειτουργία και στη Δοξολογία και είναι πάντα μαζί μας. Τον ευχαριστούμε θερμά. Τώρα έχουμε το προσκλητήριο των εκτελεστέντων. Γραβιά Κυριακούλα. Εκτελέστηκε από τα ναζιστικά στρατεύματα καταφύγης. Καινούργιος
Βασίλειος. Εκτελέστηκε από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Καινούριος Δημήτριος. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Καινούριος Ηλίας. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Καινούριου Ελένη. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Καινούριου Παρασκευή. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Λούτας Δημήτριος. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μαυράκη Ελένη. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μάντζαρης Γεώργιος. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μπαρόνου Μαρία. Κάγκε ζωντανή. Μπίκας Κωνσταντίνος. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Πανούτσος Αθανάσιος. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Τασούλας Παναγιώτης. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Τέλωνα Εκατερίνη. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Τζουμάκας Ιωάννης. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Χασιώτης Χρήστος. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στρατιώτης Μιχάλης από τα Χανιά. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ανώνυμος Αντάρτης από Κέρκυρα. Εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Αιωνία τους ημίδη. Αιωνία τους ημίδη. Θεός να πάω στις ψυχές τους. Τώρα θα έχουμε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των εκτελεστέντων. Θα παρακαλούσα τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης και συντοπίτη μας, τον βουλευτή Άρτας Γιώργο Στήλιο, ο οποίος και είναι και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, να καταθέσει στεφάνι. Τον Δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων και συντοπίτη μας, κύριο Χρήστο Χασιάκο. Την Γενική Πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, κυρία Σίβιλα Πόντικ, η οποία μας έκανε πολύ μεγάλη τιμή και καταθέτει σήμερα στεφάνι στο μνημείο των εκτελεστέντων. Την ευχαριστούμε θερμά. Την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτή Άρτας και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Άρτας, κύριο Γκόγκα Χρήστο. Τον εκπρόσωπο του Δήμου Νικολάου Σκουφά και του μαρτυρικού χωριού Κομένου, κύριο Δήμο Δημήτριο. Τον εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και του Ομίλου Μελέτης Ολοκαυτώματος Κομμένου, κύριο Δημήτριο Βλαχοπάνο. Τον εκπρόσωπο της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας. Τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηπείρου. Τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πραμάντων.
την εκπρόσωπο της περιφέρειας Ηπείρου, κυρία Γκίζα. Τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Νομού Άρτας, Ναπολέων Ζέρβας, κύριο Απόστολο Φλώρο. Συλλόγου Ιωάννη Τσαμάκος Καταρακτινών Άρτας, τον κύριο Κώστα Καρέζο. Τον Πρόεδρο της Κοινότητάς μας, κύριο Σαλαμούρα. Την εκπρόσωπο της Αδελφότητας Καταρακτινών στην Αθήνα, την κυρία Σία Αναγνώστου Κοκκινέλη. Τον πρώην Δήμαρχο Κομποτίου, κύριο Στάθη Γιαννούλη. Τον Πρόεδρο της Ένωσης Μαρτυρικού Χωριού, κύριο Δημήτριο Χρήστου Φλώρο. Θα ήθελα επίσης να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί τον Παρπαχρήστο Χρήστο Πίτσα, τον Παρπαχρήστο Χρήστο Πίτσα και τον Παρπαφίλιππα για την παρουσία τους. Είναι δύο από τους γυριότερους κατοίκους του Κονταράκη και τιμούν σήμερα την εκδήλωσή μας. Μάρτυρες και γνώστες των γεγονότων. Θα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για τους εκτελεστέντες. Λήξη χρόνου. Δεν έχουμε πάντα. Θα ψάλλουμε όλοι μαζί τον εθνικό μας ύμνο. Εγνωρίζα από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζα από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα γραμμένη των Ελλήνων τα ιερά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας και να έχετε ό,τι καλύτερο επιθυμείτε. Ευχαριστούμε και πάλι
όλους σας και τους ευχημένους και ευχαριστούμε και όλους τους συγχωριανούς μας που ήρθαν και τίμησαν την εκδήλωσή μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Γιώργος Λιάνος. Πάντως το ρόλο μου το και μετά πέρα στο τραπέζι θα σας φέρω και ο για να το πει. Πρώτη φορά έρχεστε εδώ στο χωριό, στο Καταράκι. Εδώ πρώτη φορά. Είναι ωραίο χωριό. Πολύ ωραίο. Είναι είστε όμορφοι ρε Νίκο και ίδιο. Τι είμαστε εμείς κύριε Πετρέ. Την ευλογία σου. Welcome στο Καταράκι. Γεια σας. Να είμαι στη, σε ένα χωριό που γίνονται αυτά τα εγκλήματα. Πού έγινε, δεν φταίτε εσείς. Οι Ναζί φταίνουν. Δεν φταίει η Γερμανία. Είμαι εκπρόσωπος της Γερμανίας και η Γερμανία έχει την responsibility. Είμαστε πάντα οι λαοί μας, οι λαοί είναι πάντα μαζί. Οι λαοί είναι πάντα μαζί. The people. Αλήθεια. Αυτό είναι σημαντικό για να... Για τη αλληλεγγύη. Σολιδαρνός. Για να είμαι, είναι οι λαοί μαζί. Γέφυρα. Γέφυρες. Δυστυχώς τα ελληνικά μου δεν φτάνουν. Είναι πολύ καλά τα ελληνικά σας, είναι πολύ καλά. Και πάλι σας ευχαριστούμε θερμά. Πάλι σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ευχαριστώ για την θερμά πρόσκληση. Να είστε και εσείς καλά. Για μένα ως εκπρόσωπος της Γερμανίας δεν είναι εύκολο να είμαι σε ένα χωριό που οι Γερμανοί κάναμε τέτοια εγκλήματα. Θέλω να πω, εμείς οι τωρινοί Γερμανοί θυμάμαι, έχουμε την ευθύνη. Ευθύνη για όλα τα εγκλήματα. Και ελπίζω ότι στην Ευρώπη θα μπορούμε να έχετε μαζί μια λύση. Ποτέ ξανά. Είναι πρώτη φορά που είμαι στην Καταράκτης και νόμιζα είναι απιστευτικό οι Γερμανοί μέχρι ένα τόσο μακριά χωριό. They came through all these mountains to kill the people here. This is unbelievable. Terrible. Φρικτό. Ευχαριστώ.